Μαζί μας βουλευτής του ΚΚΕ. Δεν τον ρωτάω την άποψή του για την Αμερικανική βάση. Τη γνωρίζουμε όλοι. Είναι σαφής, καταγεγραμμένη εδώ και πολλές δεκαετίες. Κύριε Δελή, καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι αμερικάνικες βάσεις, όπου και να ήταν και όπου και να είναι, έχουν βεβαρημένο παρελθόν στη χώρα μας και στην περιοχή. Θέλουμε και τις δικές σας, κύριε Δελή, να ακούσουμε, γιατί νομίζω είμαστε σε μια φάση που ο κόσμος θέλει να ακούσει ρεαλιστικές προτάσεις. Βεβαίως. Ρεαλιστικές είναι οι αναγκαίες, κύριε Παπαχλιμίντζο. Καταρχήν να συνομολογήσουμε κι εμείς ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, είναι έντονο, απασχολεί τα λαϊκά νοικοκυριά. Και από ό,τι φαίνεται, όπως διαπιστώνουμε δηλαδή, δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ημίμετρα, ούτε με μέτρα ασπιρίνες, σαν και αυτά που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την άποψή μας, απαιτούνται ριζικά μέτρα, βαθιά μέτρα, όπως είναι, τα οποία βεβαίως θα έχουν μέτωπο, θα έρχονται σε σύγκρουση με όλη εκείνη τη λογική της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας, ως αν να ήταν κάπου σκλαβωμένη δηλαδή η ενέργεια και ήρθαν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και την απελευθέρωσαν. Αυτή είναι η βάση, η αιτία, η πηγή του κακού και της ακρίβειας, την οποία ήρθε ο πόλεμος να φουντώσει ακόμα περισσότερο. Να θυμηθούμε εδώ ότι οι λογαριασμοί του ρεύματος είχαν ξεκινήσει να ανεβαίνουν, είχαν πάρει την ανηφόρα πριν από τον πόλεμο, απλώς ο πόλεμος το ενέτεινε. Βεβαίως θα χρειαστεί να αποσυρθούμε, να καταργηθεί στη χώρα μας, να φύγουμε εν πάση περιπτώσει από το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο μας έβασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει και τα υπόλοιπα κόμματα για ηλεκτρική ενέργεια, κοινωνικό αγαθό και να είμαστε στο χρηματιστήριο. Στα χρηματιστήρια δεν συχνάζουν κοινωνικά αγαθά, όπως το ξέρουμε. Υπάρχουν μονάχα εμπορεύματα. Βεβαίως θα χρειαστεί μια γενναία μείωση της τιμής του ρεύματος, λέω για τα άμεσα μέτρα. Άμεσα μέτρο, αναγκαίο μέτρο, και γι' αυτό ρεαλιστικό, κύριε Παπαχλιμίντζο και κυρία Βίδου, είναι η κατάργηση, προσέξτε, μιλάμε για την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια. Αυτό θα αποτελέσει πραγματική ανάσα ανακούφισης, ένας ειδικός φόρος ο οποίος υπερδιπλασιάζει τις τιμές και της ενέργειας και της ηλεκτρικής και της υπόλοιπης. Yeah. Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα, τα αναγκαία μέτρα, yeah, τα οποία χρειάζεται ο κόσμος για να περάσει το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, σε σχέση με το γενικότερο ζήτημα, επειδή η συζήτηση αφορά και την κατεύθυνση της παραγωγής της ενέργειας, βεβαίως και η χώρα μας οφείλει να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό τους λιγνίτες που έχει και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας, με μια υπερσύγχρονη τεχνολογία όπως είναι η μονάδα Πτολεμαϊδα 5, που τώρα λειτουργεί, πιο σύγχρονη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ναι, ενέργειας από λιγνίτη στην Ευρώπη. Μόνο αυτή όμως, οι άλλες, Μελίτη, Αγίου Δημήτρου και αυτά, δεν είναι τόσο. Μπορεί να υπάρξει ένα σχέδιο αξιοποίησης και δημιουργίας νέων λιγνητικών μονάδων. Βεβαίως θα αξιοποιήσει τα υδροηλεκτρικά έργα, αυτό και αν είναι φιλοπεριβαλλοντικό, κύριε Παπαχλιμίτζο, και δεν μιλάνε γι' αυτό, έχει σημασία. Βεβαίως και θα αξιοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι όμως άναρχα, αλλά με βάση ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα παίρνει υπόψη του όλους τους παράγοντες, θα αξιοποιήσει την γεωθερμία. Κύριε Δελή, είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν έχω δει προσωπικά πουθενά να πάνε να μπουν αιωλικά και να μην αντιδρά κάποιος. Προκειμένου να απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα εισαγόμενο καύσιμο, κύριε Παπαχλιμίντζο, και έχει μεγαλώσει η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, πέρα από το ότι έχει ακριβήνει βεβαίως η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και η θέρμανση πολλών λαϊκών σπιτιών με το φυσικό αέριο. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, και τα άμεσα και τα μεσοπρόθεσμα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Κύριε Παπαχλιμίντζο, τα μοντέλα που ακούμε, είτε το ιβηρικό είτε το ελληνικό, ανήκουν όλα στη συλλογή της ακρίβειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι θετικό για τα λαϊκά στρώματα, γιατί αυτή είναι η πηγή του κακού. Αυτή έχει ενορχιστρώνει την πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Συνεπώς, οποιαδήποτε λύση αναζητείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι εξορισμού αρνητικό για τα λαϊκά στρώματα. Αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί από το λαό μας, από τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι ότι η λύση πρέπει να βρεθεί, βρίσκεται έξω από αυτό το κουτί, όπως λέμε. Η λύση βρίσκεται στη διεκδίκηση άμεσων ριζικών μέτρων.
και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Και γιατί μας έχουν πραγματικά, μας έχουν βομβαρδίσει με τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση και τη σωτηρία του περιβάλλοντος. Είναι δυνατόν να επιδοτούνται στη χώρα μας τα ψυγεία με ό,τι αυτά καταναλώνουν, έχουν ως κατανάλωση και να μην επιδοτείται ο ηλιακός θερμοσύμφωνας σε μια χώρα που έχει τις περισσότερες ημέρες ηλιοφάνεια. Δεν ξέρω, όλα αυτά ας προβληματίσουν τα λαϊκά στρώματα για το περιεχόμενο τελικά και το ποιο ωφελεί αυτή η πράξη. Μα είναι η πρόταση η Μανιάτη. Ωραία, σας ευχαριστούμε όλους. Πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Από ΚΕ, κύριε Βίτσα, εδώ και χρόνια.